Σήμερα, φίλε μου, θέλω να μιλήσουμε για ένα μέταλλο που κατά την άποψή μου είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Και μου κάνει εντύπωση πως δεν γίνεται σχεδόν καθόλου λόγος γι' αυτό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο με ανατομία για να καταλάβετε γιατί μας είναι τόσο απαραίτητο. Έχουμε εσωφάγο. Έχουμε μια βαλβίδα ή αλλιώς μυϊκός σφυκτήρας, και το όπως σας αρέσει. Έχουμε στομάχι. Μέσα στο στομάχι έχουμε πάρα πολύ όξινο pH και το ξέρουμε όλοι και πρέπει να το έχουμε για να μην περάσουν διάφορες ουσίες που δεν πρέπει να μπουν παραπέρα. Και γι' αυτό και το pH μας πρέπει να είναι από 1 ως 3. Είναι πάρα πολύ όξινο αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό και αυτός ο σφυκτήρας χρειάζεται. Γιατί αν δεν έχουμε καλή οξύτητα, καλή δυνατή, ως και αυτό το μέταλλο, ο σφυκτήρας αυτός δεν θα κλείσει καλά και έτσι θα έχουμε παλινδρόμηση. Που ξέρετε πόσο πολύ δύσκολο είναι αυτό, όσοι το έχετε πάθει θα γνωρίζετε. Λοιπόν, προχωράμε μετά το στομάχι μας, έχουμε ξανά σφυκτήρα. Και γιατί? Γιατί έχουμε στον δωδεκαδάχτυλο που θα μπει χολή που είναι άκρος αλκαλική. Και αυτό θα μας δημιουργήσει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα με το στομάχι. Δηλαδή, πολλές φορές αυτή είναι και η αιτία που το pH του στομαχού γίνεται όχι τόσο ξινό και αρχίζει το ελικοβακτηρίδιο και πολλά άλλα. Το θέμα μας είναι άλλο όμως, ο σφυκτήρας αυτός πρέπει να κρατάει. Δηλαδή, αυτή η σφυκτήρας, για να φανταστείτε, είναι 35 στο σύνολο σε όλο μας το πεπτικό σύστημα. Και είναι, γιατί σε κάθε τμήμα πρέπει να είναι διαφορετικό pH, πρέπει να χωρίζεται τμηματικά, δουλεύουν εργασίες τους είναι διαφορετικές, οπότε πρέπει να χωρίζονται και υπάρχει λόγος που πρέπει να κλείνουν καλά. Και ο λόγος που σας μιλάω σήμερα είναι πως αυτό το μέταλλο βοηθάει αυτοί οι σφυκτήρες να κλείνουν. Φανταστείτε ότι ο πάνκρεας, ας πούμε, αν δεν μπορεί να πετάξει το χυμό του μέσα στο δωδεκαδάχτυλο μετά τη χολή, γιατί ας πούμε υπάρχει δυσκολία με το σφυκτήρα και έχει γυρίσει ανάποδα χολή και αρχίζει μετά να χωνεύει τον εαυτό του και έχουμε παγκρεατίτιδα. Είναι τόσο ισχυρός ο χυμός που παράγει. Όλα αυτά μας χρειάζονται και μας είναι απαραίτητα. Και γι' αυτό και αυτό το μέταλλο μας είναι απαραίτητο, γιατί πραγματικά είναι σημαντικό ο κάθε σφυκτήρας, η κάθε βαλβίδα να είναι κλειστά καλά. Ίσως σκεφτείτε πώς ζούσαν παλιά άνθρωποι που δεν είχαν τέτοιους πονοκεφάλους. Ναι, δεν είχαν, γιατί πίνανε νερό από το πηγάδι, δεν καθαριζόταν το νερό με αυτόν τον τρόπο και δεν ήταν αυτό το πράγμα που πίνουμε εμείς. Γι' αυτό, αν θέλετε να έχετε καλό στομάχι, να μην έχετε γαστρίτιδα, να μην έχετε καούρες, να μην έχετε διάφορα πεπτικά προβλήματα, γιατί σας είπα, το πρόβλημα ξεκινάει από πάνω στο προηγούμενο βίντεο και προχωράει προς τα κάτω συνήθως. Και το ένα σέρνει το άλλο, γιατί είναι ένα ενιαίο σύστημα. Οπότε το περίτιο μπορείτε να το βρείτε σε τεράστιες ποσότητες σε ένα βότανο και είναι η πουρίδα των αγρών. Να καταλάβετε ότι το περίτιο είναι ημιαγωγός. Όλα τα ηλεκτρονικά είναι κατασκευασμένα από περίτιο. Όλα τα μικροκυκλώματα είναι κατασκευασμένα επίσης από περίτιο. Το πιο εύκολο είναι να πάρετε αυτό το βότανο, να το κάνετε τσαγάκι και να το πίνετε έτσι με σοκουταλάκι, ας πούμε, τριμμένο, όπως σας έχω ξαναπεί, σε μήλο του καφέ, κόκκους του καφέ εκεί που τρίβουμε. Τρίβουμε εκεί το βότανο και λαμβάνουμε μια δοσολογία με νεράκι, μισό κουταλάκι γλυκού. Όμως μπορείτε και να πάρετε σαν συμπλήρωμα. Είναι δική σας επιλογή. Πάντως, εγώ ήθελα να σας πω πως είναι πάρα πολύ απαραίτητο αυτό το μέταλλο. Λόγω έλλειψης πυρητίου, μπορεί να αγαπάει κάποιος πάρα πολύ μπύρα. Να του τραβάει δηλαδή ο οργανισμός να πίνει μπύρα. Και αυτό γίνεται γιατί την μπύρα την φιλτράρουνε από διάφορα που υπάρχουν εκεί πέρα σε πάρα πολύ λεπτά φίλτρα, τα οποία τέλος πάντων είναι φτιαγμένα από περίεργα πράγματα,
δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι εκεί μέσα έχει πάρα πολύ πυρίτιο και σίγουρα μέσα στην πύρα μπαίνει και το πυρίτιο. Να ξέρετε πώς, αν βλέπετε ένα τέτοιο άτομο, να ξέρετε ότι σίγουρα έχει έλλειψη πυρίτιου και το χρειάζεται οπωσδήποτε. Και θα δείτε αν συμπληρωθεί αυτή δηλαδή, η έλλειψη, πώς δεν θα του τραβάει και η μπύρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το πυρετικό σύστημα, γιατί μπορούμε να απαλλαγούμε από πάρα πολλά προβλήματα, που σιγά σιγά χρόνο με χρόνο θα μας οδηγήσουν σε σοβαρότερα προβλήματα. Όπως και επίσης, γιατί να υποφέρουμε από καούρις, από βαλυδρομήσεις, από έλκια, από χίλια δύο, ενώ μπορούμε να το λύσουμε με αυτόν τον τρόπο πάρα πολύ εύκολα. Και να ξέρετε πως σε κάθε τμήμα του πεπτικού συστήματός μας η τροφή πρέπει να είναι σε κατάλληλο pH. Δηλαδή δεν μπορεί να μπερδεύονται αυτά, δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα. Οπότε γιατί να μην το λύσουμε. Ανεπάρκεια πυρητίου επίσης χαρακτηρίζεται από επιβράδυνση της ανάπτυξης. Μιλάμε για το ύψος. Αυξημένη εφραυστότητα των νυχιών και των μαλλιών. Χρειάζεται για την φυσιολογική υπούλωση των οστών, το πυρίτιο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην λειτουργία των αγγειών του εγκεφάλου, προάγει την ελαστική στένωση και διαστολή των αιμοφόρων αγγείων. Με ανεπάρκεια πυρίτιου μπορεί να εμφανιστούν ασθένειες όπως δερματίτιδα, εγκεφαλίτιδα, ο καταράκτης, η φυματίωση, η υπατίτιδα, η αθεροσκλήρωση και η γαστρίτιδα, όπως είπαμε πριν. Μια που μιλήσαμε για τα αγγεία, θα ήθελα να σας πω για μία βιταμίνη, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για την ποιήση, για τα αγγεία και για την καρδιά. Την παίρνουν συνήθως ως πρόληψη για δύσκολες καταστάσεις που δεν τις εύχομαι σε κανέναν και είναι εγκεφαλικό και έμφραγμα. Αυτή η βιταμίνη μπορεί και κάνει θαύματα και είναι η βιταμίνη Π. Η ρουτίνη ρυθμίζει την ενδοφθάλμια πίεση, αποτρέπει την ανάπτυξη σκληρωτικών παθολογιών και προλαμβάνει παθολογικές πήξεις του αίματος. Γι' αυτό χρησιμοποιούνται σκευάσματα με βιταμίνη Π για την μείωση του κινδύνου καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικών. Επίσης, για να μειωθεί η διαπειρατότητα των τυχωμάτων των φλεβών, είναι σημαντική η πρόσληψη βιταμίνης Π ή ρουτίνης. Και βρίσκεται στο φαγόπερο, στα φουντούκια, σε όλα τα μπέρι σκουρόχρωμα. Φραγκοστάφυλλα, μπλούμπερι, κράμπερι, αρόνια και grapefruit και μοφ κρεμμύδι. Μαύρες ηλές, μαύρο σταφύλι, όπως και επίσης ως συμπλήρωμα. Εγχύλισμα πράσινο τσαγιού, εγχύλισμα κουκούτσι σταφύλι και εγχύλισμα πράσινου καφέ. Και τώρα όσο αφορά τον καφέ. Αν σας αρέσει αυτό το υπέροχο άρωμα που έχει και όταν το μυρίζετε σας φιάνει οπωσδήποτε να το πιείτε και το αγαπάτε ιδιαίτερα, να ξέρετε ότι σίγουρα έχετε έλλειψη πολυφινόλης, δηλαδή σας λείπει η βιταμίνη Π και να δώσετε λίγη σημασία. Δεν είναι η καφείνη αυτή η μυρωδιά η ωραία που σας τρελαίνει, είναι χλωρογενικό οξύ, αυτή η πολυφινόλη που μυρίζει τόσο υπέροχα. Θέλουμε να πούμε και δύο λόγια για την ικανότητα αύξησης αποτοξίνωσης των υπατικών κυττάρων και της αντοχής τους σε παθογόνες επιδράσεις. Επίσης, συνρύθμιση των επιπέδων γλυκόσης στο αίμα μας βοηθάει, όπως και βοηθάει πολύ το αναπνευστικό μας σύστημα, καθώς και των οξυδοτικών διεργασιών στο ύπαρ και τους μυς, αυξημένη ανοσία και απόδοση. Αυτά θα έχουμε λαμβάνοντας την ρουτίνη. Ποια είναι όμως τα σημάδια έλλειψης ρουτίνης και άλλων φλαβανοειδών? Πόνος στις αρθρώσεις των άκρων πιο συχνά όταν περπατάτε. Κόπωση και αδυναμία. Μαύρη κύκλη κάτω από τα μάτια. Αιμορραγία ούλων. Γενικώς ό,τι έχει να κάνει με αιμορραγίες όπως είπαμε. Συχνές ρινοραγίες. Μικρές αιμορραγίες κάτω από το δέρμα στις περιοχές που παρουσιάζεται έστω και μια απαλή πίεση είναι ικανή να δημιουργήσει σημάδι. Όπως βλέπετε φίλοι μου, βιταμίνη Π έχει πολλά ονόματα. Πολυφενόλες, βιοφλαβανοειδή, ρουτίνη, όπως και να το πούμε, μας είναι απαραίτητη. Αυτά από μένα για σήμερα. Να είστε πάντα καλά, πάντα υγιείς και πάντα όμορφοι. Γεια σας!